Το πολυδιαφημισμένο νομοσχέδιο για τη δημόσια υγεία αναγγέλθηκε από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας ως νομοσχέδιο το ΜΗ. Κατά την εκτίμησή μας, είναι ένα συνοθήλευμα διακηρυκτικών δηλώσεων και ευχολογίων, το οποίο να απέχει πάρα πολύ από να είναι μια συγκροτημένη και εφαρμόσιμη πολιτική πρόταση για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την ανάπτυξη των δημόσιων υπηρεσιών παροχής υγείας. Η νομοθετική σας πρόταση αποτελεί μια ακόμη εκδοχή της πολιτικής σας για λιγότερο κράτος. Μιας πολιτικής που δεν είναι καθόλου συμβατή με τη διεθνή πρακτική, ακόμη και σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου το σύστημα υγείας είναι ιδιωτικοποιημένο σχεδόν εξ ολοκλήρου. Αυτό το ζήτημα αναδεικνύεται περίτρανα στις μέρες μας με την παγκόσμια επιδημία του κορονοϊού. Ας κοιτάξουμε λίγο τι γίνεται στη γειτονική μας Ιταλία, που πλήττεται βάναυσα με πολλά κρούσματα και θανάτους και υπάρχουν προβλέψεις ακόμη και για 1 εκατομμύριο απώλειες ανθρώπινων ζώων. Η λιτότητα, τα προγράμματα λιτότητας και οι προσπάθειες ιδιωτικοποίησης των ιταλικών κυβερνήσεων, που μάλιστα το σύστημα εκεί ήταν περιφερειοποιημένο με επιλογές των τοπικών κυβερνήσεων που προεξήχε η ακροδεξιά, αποδυνάμωσαν το σύστημα υγείας. Σήμερα, για τους Ιταλούς συναδέλφους, το ερώτημα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες έχει μετατοπιστεί όχι στο ποιους θα περιθάλψουν, αλλά επιλογή ποιους θα διασωληνώσουν με κριτήρια την ηλικία και την κατάσταση υγείας. Πράγματα πάρα πολύ δύσκολα και πάρα πολύ δραματικά. Το Ιταλικό Σύστημα Δημόσιας Υγείας δέχτηκε περικοπή δαπανών κατά 37 δις ευρώ. Οι κλίνες μειώθηκαν κατά 70.000. Έκλεισαν περίπου 400 τμήματα και εργαστήρια, ενώ το προσωπικό μειώθηκε κατά 50%. Και όλα αυτά στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής. Τι ζητούν σήμερα οι συνάδελφοι στην Ιταλία? 500 κρεβάτια μεθ. Έχουν αναγκαστεί να φτιάχνουν νοσοκομεία σε σκηνές, γιατί η αντιμετώπιση είναι να έχουν στη διαθεσιμότητά τους 3,2 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους. Δραματικά πράγματα τα οποία μας δείχνουν εικόνες από το μέλλον, εάν δεν είχε μεσολαβήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που έκανε, παρότι ήταν υποχρεωμένη να διαχειριστεί σκληρά προγράμματα λιτότητας, κατά το μεγαλύτερο μέρος να κρατήσει όρθιο το δημόσιο σύστημα υγείας. Πώς θα μπορούσε κανείς να εφαρμόσει πολιτικές υγείας? Με στελέχωση και γενναία αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού. Με αναβάθμιση των διαθέσιμων υποδομών και ανανέωση εξοπλισμού. Ακούσαμε για το κλείσιμο του νοσοκομείου Λοιμωδών της Αγίας Βαρβάρας, που τώρα σκεφτόμαστε να το ξανανοίξουμε. Με την επιμόρφωση του προσωπικού, με την ορθολογικοποίηση του συστήματος διοίκησης, με ενδυνάμωση του συντονισμού υπουργείων, φορέων και μονάδων υγείας. Απ' την άλλη μεριά, φτιάχνετε ένα σύστημα που λέτε ότι πρημοδοτεί τις αρχές του επιτελικού κράτους, που όμως τι κάνει? Επιχειρεί τον ασφικτικό κυβερνητικό έλεγχο των αρμόδιων επιστημονικών και γνωμοδοτικών οργάνων με την δημιουργία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας. Εμείς σας είπαμε να ενισχύσετε το ECD, το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας, όπου εκπροσωπούνται όλοι οι επιστημονικοί φορείς και οι υπηρεσίες, και το μόνο αρμόδιο όργανο να εκπονήσει και να εισηγηθεί την Εθνική Στρατηγική για τη Δημόσια Υγεία και τα επιμέρους εθνικά σχέδια δράσης, τα οποία σας παραδόθηκαν και για το αλκοόλ. Αντίθετα, στον υποσύσταση ΕΔΗ κανένα πανεπιστήμιο δεν συμμετέχει. Γιατί τόση έλλειψη εμπιστοσύνης? Γιατί υποβαθμίζεται το ρόλο υφιστάμενων εθνικών επιτροπών, παραδείγματος χάρη των εμβολιασμών, απαξιώνοντας το έργο και την ανιδιοτελή προσφορά εξειδικευμένων επιστημόνων που λειτουργούσαν διαχρονικά και ανεξαρτήτως κυβερνήσεων και που έπαιξαν κρίσιμο ρόλο στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, όπως θα πω στη συνέχεια? Και έρχομαι στο θέμα αν για πρώτη φορά έχουμε μπροστά μας ένα πρόγραμμα πρόληψης της δημόσιας υγείας. Και μάλιστα, για λόγους καθαρά συμβολικούς και επικοινωνιακούς, κάνετε αναφορά σε έναν σπουδαίο παιδίατρο και καθηγητή, τον Σπύρο τον Δοξιάδη, που αν και προερχόταν από το συντηρητικό χώρο, υπήρξε ιδιαίτερα καινοτόμος και προοδευτικός στην προσέγγιση του για τη δημόσια περίθαλψη, αφού έλεγε ως θεμελιώδες σημείο της προσέγγισής του πως η μέρημνα για την υγεία του πληθυσμού δεν μπορεί παρά να είναι ευθύνη του κράτους, και γι' αυτό υπήρξε θερμός διασώτης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η σχέση με το παρόν νομοθέτημα αναζητείται. Εντελώς παραπλανητική η εξαγγελία του Υπουργείου Υγείας ότι για πρώτη φορά προβλέπονται προληπτικές εξετάσεις.
Ξέρετε πολύ καλά ότι με τον ενιαίο κανονισμό παροχών υγείας, του ΕΟΠΗ, ήδη συνταγογραφούνται και πραγματοποιούνται δωρεάν εξετάσεις προληπτικού χαρακτήρα με μηδενική συμμετοχή του δικαιούχου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, του τραχύλου, της μήτρας, του προστάτη, του παχαίου σιδέρου και για τον προγενετικό έλεγχο των γυναικών, και μάλιστα δύο ζωτικής σημασίας προληπτικές εξετάσεις, όπως η ψηφιακή μαστογραφία και το υπερηχογράφημα δεύτερου επίπεδου, κοστολογήθηκαν και άρχιζαν να αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΗ επικυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και πάμε τώρα στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Υπήρχε συνεργασία των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή εθνικού προγράμματος που περιελάμβανε μία σειρά από πολύ σημαντικά πράγματα επί μία τριετία και μάλιστα μία σειρά διαμόρφωσης υλικού για θεματικές για τη δημόσια παιδεία. Αυτή η θεματική εβδομάδα γινόταν στους μαθητές του γυμνασίου για να ενημερωθούν για κρίσιμα θέματα, 1-2 λεπτά ακόμη, για το σώμα, τη διατροφή, τις εξαρτήσεις. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής είχε κάνει αυτή τη θεματική εβδομάδα σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό γυμνασίων της χώρας. Δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να καταργήσει το πρόγραμμα και περιμένουμε σχετικές εξηγήσεις και απαντήσεις. Και να πω κι άλλο ένα καινοτόμο πρόγραμμα, γιατί έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση για την παιδική παχυσαρκία, τα σχολικά γεύματα. Θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι λέγατε ότι αυτά είναι, εν πάση περιπτώσει, σε λάθος κατεύθυνση. Αντίθετα, ο στόχος τους ήταν να προάγουν την υγιεινή και μεσογειακή διατροφή, όχι μόνο να αντιμετωπίσουν τον υποσιτισμό, αλλά και την παιδική παχυσαρκία. Και βλέπουμε ότι σε εθνικό επίπεδο αυτή τη στιγμή υποβαθμίζεται αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια. Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών. Πέστε μας, τι έχετε κάνει για τους μετακινούμενους πληθυσμούς και τους πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο. Μπορείτε να υλοποιήσετε σήμερα το πρόγραμμα των εμβολιασμών για τα προσφυγόπουλα, όπως είχε γίνει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα μετά την κατάργηση του ΑΜΚΑ. Να θυμίσω εδώ, δεν είναι μόνο το θέμα της επιδημίας της γρίπης. Πώς αντιμετωπίστηκε το κομμάτι της επιδημίας της ηλαράς, που ήταν μια παγκόσμια επιδημία, που αφορούσε ειδικούς πληθυσμούς, που ήταν τα παιδιά Ρωμά, οι μετακινούμενοι πληθυσμοί, όπου έγινε μια πανεκστρατεία, όπου συμμετείχε το ΚΕΛΠΝΟ, το Υπουργείο Παιδείας, ιατρική σύλλογη, ακόμη και ΜΚΙΟ για την αντιμετώπιση τους. Πώς αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα ότι πρόσφυγες που ερχόταν από τη Συρία υπήρχε μια τοπική επιδημία πολυεμελίτιδας. Πώς αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα κρουσμάτων υπατήτητας Α στην ειδωμένη. Άρα εν της πράγμαση ο ΣΥΡΙΖΑ σε δύσκολες συνθήκες ήταν σε θέση να μην ξεσπάσει κάποια σημαντική δημόσια επιδημία. Και θα ήθελα να τελειώσω με το κομμάτι του κορονοϊού και να ρωτήσω. Εμείς πήραμε από την πρώτη στιγμή την απόφαση να αντιμετωπίσουμε το θέμα όχι δημαγωγικά και λαϊκιστικά όπως είχε κάνει στο παρελθόν η Νέα Δημοκρατία. Είπατε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα δράσης. Πράγματι υπάρχει. Πρέπει όμως να τρέξετε, κύριε Υπουργέ, διότι δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία αναφοράς. Πρέπει να βοηθήσετε να ενεργοποιηθούν και τα περιφερειακά νοσοκομεία, τα οποία είναι πιθανόν να χρειαστεί να σηκώσουν ένα πολύ μεγάλο βάρος, διότι αν τα νοσοκομεία αναφοράς ασχοληθούν μόνο με τον κορονοϊό, τα υπόλοιπα νοσοκομεία θα κρατήσουν όλο το αναγκαίο βάρος της περίθαλψης. Επομένως, στα στρατηγικά σας σχέδια και μέσω των ΗΠΕ, προσπαθήστε να συντορίσετε όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες και βεβαίως ξεκινήστε να υλοποιείτε τις προσλήψεις τις οποίες όλο αυτό το χρονικό διάστημα είχατε παγώσει με τις ταχύτερες δυνατές διαδικασίες και θα υπάρξει σε αυτό, όπως σας είπε και ο εισηγητής μας, διακομματική συνένεση. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς την τοποθέτησή σας για την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Είπατε ότι θα διατίθενται κλίνες ΜΕΘ ή απλές κλίνες και με ποια επιβάρυνση. Μήπως αυτό αφορά στη λειτουργία μόνο ιδιωτικών εργαστηρίων, δεδομένου ότι το ειδικό τεστ κοστολογείται 150 με 200 ευρώ. Θα μπορούσατε σε αυτή την περίπτωση να χρησιμοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε τα ερευνητικά εργαστήρια των πανεπιστημίων που έχουν την γνώση και την δυνατότητα σε συνεννόηση με τα πανεπιστήμια και να έχετε αξιόπιστες υπηρεσίες τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε με οριμότητα και αποφασιστικότητα αυτόν τον πολύ μεγάλο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, στο βαθμό που από το Υπουργείο Υγείας και την Πολιτεία
θα υπάρξει η απόλυτη προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής τεκμηρίωσης, της διαφάνειας, της αλληλεγγύης, της δημόσιας λογοδοσίας και της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών του ΕΣΥ με την αυταπάρνηση των λειτουργών του που το έχουν αποδείξει επανειλημμένα στο παρελθόν και που μπορούν. Πρέπει όμως να σταθείτε κοντά τους. Και τελειώνω. Από τη μέχρι τώρα πορεία των πραγμάτων, τελειώνω αμέσως. Αμέσως. Αποδεικνύεται, επιτρέψτε μου, δεν θα πω πάνω από μισό λεπτό, ότι η αντιμετώπιση του ιού είναι πρωτίστως. Κύριε Πρόεδρε, αφήστε με να ολοκληρώσω. Κλείστε. Ωραία. Είναι πρωτίστως υπόθεση της ιατρικής και της βιοτεχνολογίας. Η ανάσχεση όμως της επιδημίας είναι υπόθεση μιας ευρύτερης κοινωνικής συνεννόησης που δεν επιτυγχάνεται με λέξεις όπως εσωτερική εχθρή δούρη ήπη του Ερντογάν, αλλά και στοχευμένων οικονομικών μέτρων εθνικά, ευρωπαϊκά και παγκόσμια για την στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ.